Το πρωί της Πέμπτης έγινε ο δεύτερος κοινωνικός αγώνας ποδοσφαίρου στην καρδιά της Κομωτινής. Ο φιλανθρωπικός αυτός αγώνας ποδοσφαίρου έγινε μεταξύ των ομάδων της ΠΑΕ Ποντίων και Μικτής Ομάδας απέναντι στην αστυνομική διεύθυνση της Ροδόπης με σκοπό τη συγκέντρωση ποσού για τα έξοδα νοσηλείας και θεραπείας της μικρής Στελίτσας. Όπως σε κάθε παιχνίδι, έτσι και σε αυτό υπήρξαν φωνές, χειροκροτήματα, χαρούμενα πρόσωπα και όλα αυτά από περίπου 800 παιδιά που βρέθηκαν στις κερκίδες του ΔΑΚ. Πριν από το παιχνίδι χαιρέτησαν τους 22 ποδοσφαιριστές, ο Νίκος Τσαλικίδης, αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, ο Μιχάλης Σεβενίδης, αστυνομικός διευθυντής, η κυρία Μέρη Κοσμίδου, διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ροδόπης, καθώς και ο Γιάννης Σιγούρος, που είναι υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Καλό μήνα να πούμε. Και είναι μια σημαντική προσπάθεια όντως, η οποία γίνεται κοινωνικού σκοπού αλλά και φιλανθρωπικού, η οποία γίνεται για τη Στελίτσα, τη μικρή Στελίτσα, ένα παιδί από την περιοχή μας, τον τόπο μας, το οποίο πρέπει και οφείλουμε να στηρίξουμε. Το στηρίζουμε και συμβολικά αλλά και ουσιαστικά. Συγχαρητήρια στους συνδιοργανωτές, συγχαρητήρια στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και στην αστυνομική διεύθυνση που στηρίζει έμπρακτα και με τον σημερινό αγώνα και με την παρουσία τους εδώ, αλλά και όλους όσοι συμβάλλουν με τον τρόπο τους σε τέτοιου είδους ενέργειες, οι οποίες πραγματικά αξίζει να τις κοιτάμε κατάματα, γιατί κάποιες περιπτώσεις είναι κοινωνικού σκοπού και πέρα από κάθε άλλη δραστηριότητα πρέπει να τις στηρίζουμε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνανε να με προσκαλέσουν για να συμβάλλω με τον τρόπο μου. Είναι γεγονός και θα ήθελα να σημειώσω ότι στα πλαίσια της εξωστρέφειας και της κοινωνικής προσφοράς της ελληνικής αστυνομίας, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης αποδέχθηκε την πρόσκληση της ΠΑΕ Ποντίων προκειμένου να γίνει αυτός ο φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ της ΠΑΕ Ποντίων και της ομάδας του ποδοσφαίρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, για να μπορέσουμε και εμείς να συμβάλλουμε όσο το δυνατόν στη μικρή Στέλλα που έχει μπήκε και γκολ. Να συμβάλλουμε και εμείς με τη σειρά μας όσο το δυνατόν στο 8χρονο αυτό κοριτσάκι, στη Στέλλα μας. Και πιστεύω ότι να πάνε όλα καλά και την εύχομαι ολόψυχα και εγώ από την πλευρά της αστυνομίας ό,τι το καλύτερο. Μακάρι να μην έχουμε πραγματικά ανάγκη να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, όμως είναι εν της πράγμαση η απόδειξη ότι τα παιδιά μας, και μιλώ για τα παιδιά τόσο της δευτεροβάθμιας αλλά όσο και της πρωτοβάθμιας, μπορούν και ανταποκρίνονται σε κάθε εθελοντικό κάλεσμα απέναντι στον συμπολίτη τους. Και είναι πραγματικά ένα δίδαγμα, είναι βιωματικό, είναι δίδαγμα ζωής, είναι η συμμετοχή στο κοινό καλό, σε αυτό τον συμπολίτη μας δίπλα που έχει την ανάγκη μας, σκεπτόμενοι ότι ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε από εμάς μπορεί να έχει την ανάγκη. Θα συγχαρώ τα παιδιά που συμμετέχουν, θα συγχαρώ τους διοργανωτές, θα συγχαρώ τις ομάδες που παίζουν και φέτος για έναν τέτοιο αγώνα ζωής και εύχομαι πάντα η ένωση της κοινωνίας και της τοπικής κοινότητας να φέρνει τέτοια αποτελέσματα. Το είπαμε και πριν, μακάρι να μην γινόταν τέτοια καλέσματα για τον κόσμο αν ήμασταν όλοι υγιείς. Παρ' όλα αυτά, για ακόμα μια φορά το κοινό της Κομωτινής δείχνει την πραγματική ανθρωπιά. Έτσι όπως το λέτε είναι ακριβώς και μάλιστα τα μηνύματα που φτάνουν μέχρι και σε μένα από συναδέλφους διαφόρων σχολικών μονάδων της περιοχής μας είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή ότι οι μαθητές είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι, οι γονείς τους, και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και αυτή τη φορά για το μικρό αυτό κοριτσάκι, τη μαθήτριά μας που φοιτά σε σχολείο της πόλης μας. Τι να πω, θέλω μόνο να ευχαριστήσω τους γονείς, τους μαθητές, τις μαθήτριές μας, το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων μας, τους διευθυντές, τις διευθύντριες, όλους, γιατί είναι αξιόλογοι αυτοί, αξιέπαινοι αυτοί πραγματικά προσπάθειά τους. Πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος μέσα, ειδικά στην Κομωτινή, έχει ευαισθησίες, αρκεί να ενημερώνεται και να του δίνεται η δυνατότητα να παίρνει πρωτοβουλίες και να στηρίζει παρόμοιες εκδηλώσεις.
Νομίζω ότι μας τα χάλασε βέβαια λίγο καιρός, αλλά πιστεύω ότι η παρουσία των σχολείων και των, γενικά των πολιτών της Κομοτηνής είναι ενθαρρυντική. Πρώτος στόχος είναι η οικονομική ενίσχυση της οικογένειας και δεύτερος στόχος ήταν η δυναμική παρουσία για να στηριχτούν τέτοιες εκδηλώσεις. Η Πολιτιστική Ένωση Ποντίων, την οποία εκπροσωπώ, πρωτοστατεί σε τέτοιες εκδηλώσεις. Είμαστε εδώ διαθέσιμοι για οποιονδήποτε πολίτη της Κομοτηνής αντιμετωπίζει πρόβλημα και με διαφορετικές ιδέες και διαφορετικές ενέργειες να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Η μικρή Στελίτσα χρειάζεται τη στήριξη όλης της Κομοτηνής για να μπορέσει να βελτιώσει τη σωματική της κατάσταση και πιστεύουμε ότι ο τελικός απολογισμός, ο οποίος θα γίνει σε μερικές μέρες, θα είναι θετικός και η οικογένεια θα μπορέσει να πάρει κάποιες ανάσεις για να μπορεί να σταθεί αξιοπρεπώς απέναντι στην κόρη τους.